Διελ αντιδράσεων και άμεσες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προκαλεί η μηδενική ενίσχυση με προσωπικό για τις κρίσιμες αστυνομικές υπηρεσίες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τη Χερσόνησο και την περιοχή του Μαλεβιζίου, εν ώψη του τεράστιου βάρους υποδοχής και φιλοξενίας εκατομμυρίων τουριστών στη διάρκεια της σεζόν που μόλις αρχίζει. Απορίας άξιων το ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και ελπίζουμε να ανακρούσει πρίμναν σε αυτό, δεν ενισχύει τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων και το Δήμο Χερσονήσου. Και δεν το περιμέναμε, μα και μας ενοχλεί βαθύτατα. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς βρίσκονται ήδη στα κάγκελα, αντικρίζοντας τους πίνακες μεταθέσεων, από τους οποίους απουσιάζουν παντελώς οι τρεις κρίσιμες υπηρεσίες που καλούνται να τα βγάλουν πέρα με δόκιμους. Έχουν αποσπαστεί μέχρι στιγμής 58 δόκιμα στις φύλακες και περίπου 6 με έως 10 μόνιμοι αστυνομικοί. Η δυσάρεστη έκπληξη δεν αφήνει αμέτωχο το Δήμαρχο Χερσονήσου, ενώ στο χορό των αντιδράσεων αναμένεται να μπουν και οι τουριστικοί φορείς. Η πρώτη σοβαρή επίπτωση από τη Λειψανδρία θα είναι οι τεράστιες ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων, που πλέον μόνοι υπεύθυνοι είναι να τον κάνουν οι μόνιμοι αστυνομικοί. Δεν μπορούν πλέον να αναλάβουν οι δόκιμοι ούτε αυτό να κάνουν, ούτε και να βοηθήσουν. Θα πρέπει να είναι καθαρά μόνιμο το προσωπικό τους, ώστε να έχει την ευθύνη. Οι ουρές θα είναι ατελείωτες και θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμφόρηση στον κόσμο και στους τουρίστες. Το 2019 το τμήμα Αερολιμένα είχε ενισχυθεί με 38 αστυνομικούς, ενώ φέτος χρειάζονται τουλάχιστον 25, αν υπολογιστεί ότι αναμένονται πάνω από 5 εκατομμύρια τουριστές. Το παράδειγμα που δίνει ο πρόεδρος της Ένωσης των Αστυνομικών για την αναλογία που προκύπτει είναι απόλυτα χαρακτηριστικό. Περισσότερος από 70 έως 100.000 αναλογούν σε έναν αστυνομικό. Εάν ένας αστυνομικός έχει να διαχειριστεί 100.000, είναι σαν να έχουμε στην πόλη του Ηρακλείου 3 αστυνομικούς να αστυνομεύουν όλη την πόλη. Απογυμνωμένη από αστυνομικό προσωπικό, θα κληθεί να υποδεχτεί και τις εκατοντάδες χιλιάδες νεαρών επισκεπτών ή ναυαρχίδα της τουριστικής βιομηχανίας της Κρήτης, η περιοχή Χερσονήσου Μαλλιών. Είναι μια τεράστια έκταση. Δηλαδή, αν αντιληφθεί ο κάθε ένας από τους διοικούντες ότι από τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλλίων μέχρι τον Καρτερό, μέχρι την Γερά, μέχρι την Επισκοπή, μέχρι το Μοχό, σε μια έκταση τεράστια, μόνο 40 αστυνομικοί, σίγουρα δημιουργείται πρόβλημα. Είναι πολύ ικανά τα στελέχη στο αστυνομικό τμήμα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Ο Γιάννης Έγκος δεν κρύβει την έκπληξή του για την απόφαση, καθώς κάθε χρόνο το αποδεκατισμένο τμήμα ενισχύεται από την άνοιξη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ήδη καταβάλλεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Η συνεργασία μας είναι άριστη, αλλά οι άνθρωποι κι αυτοί αριθμητικά δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής τους, χρειάζονται ενίσχυση. Με τις κενές οργανικές του θέσεις να φτάνουν το 50%, καλείται να λειτουργήσει χωρίς καμία ενίσχυση και το τμήμα Μαλεβιζίου. Που καλύπτει και αυτό περισσότερες από 16.000 κλίνες, έχει ξενοδοχεία 5 αστέρων, 4 και εκατοντάδες χιλιάδες άλλα, με την τοπική εγκληματικότητα να είναι στο κόκκινο. Δόκιμα στις φύλακες δεν είναι για να μπαλώνουν τρύπες. Με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου, το θέμα φέρνουν ήδη στη Βουλή με ερωτήσεις τους τόσο ο Βασίλης Κεγκέρογλου, όσο και οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ.